Είναι ευχάριστο ότι εδώ είναι η εκπαιδευτική κοινότητα, θα έλεγα, η εκπαιδευτική οικογένεια της πόλης μας, η οποία ξεκινάει προφανώς από τους εκπαιδευτικούς μας, τους διευθυντές σχολείων, διευθυντές και διευθυντές. Σίγουρα είναι η δομή του Δήμου, ο κ. Αναστασόπουλος, η διευθυντής εκπαίδευση δευτεροβάθμιας, η αντίμαχός μας, η κυρία Λιγιζάκη, για την χρονιά την οποία ευχαριστώ και συνεχίζει για την όλη προσπάθεια, η διευθύντρια κυρία Σωτηρίου, ο σύμβουλος μου κ. Αγγελετάκης, οι δύο πρόεδροι των επιτροπών. Νομίζω είμαστε όλοι εδώ. Και σίγουρα όλοι οι πολυπέντε Δήμοι, ο κ. Αράπη, ο οποίο πρόσφατα ανέλαβε τα σχολικά κτίρια. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανεί που είναι πιο ευαίσθητο για τα παιδιά. Είτε είναι ο Δήμαρχο, είτε Δήμαρχο, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία σε κανέναν. Όλοι την ίδια, το ίδιο ευαίσθητο είμαστε για τα παιδιά μα. Πράγματι είναι αυριανοί πολίτε. Έχω ξαναπεί σε αυτό το κοινό ότι προέρχομαι και εγώ από μια οικογένεια εκπαιδευτικών. Ο πατέρα μου υπήρξε φιλόλογο, καθηγητή επιστημίου και υφυπουργό παιδεία για πολλά χρόνια. Η αδερφή μου είναι πια εγώ, σε ένα σπίτι εκπαιδευτικών. Γνωρίζω την εκπαιδευτική διαδικασία πλευρά των καθηγητών. Σίγουρα την έχω γνωρίσει ω μαθητή. Τώρα την γνωρίζω ως γονέας. Νομίζω όλοι περνάμε αυτά τα στάδια λίγο πολύ. Τώρα για τον Πειραιά. Νομίζω ότι είμαστε ευχαριστημένοι σε γενικές γραμμές. Έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζετε καλύτερα οι διευθυντές, τα παλιά σχολικά κτίρια, που δυσκολευόμαστε, αν θέλετε, να τα φέρουμε στην κατάσταση την οποία θα θέλαμε για τα παιδιά του Πειραιά. Απ' την άλλη, νομίζω ότι παρεμβαίνουμε, κάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες στα σχολεία. Τώρα βλέπω, θα τα πω έτσι λίγο σκόρπια, ατάκτως ηρημένα, αλλά κάνουμε με τον Δημήτρη τον Καρύβη την κυκλοφορική αγωγή σε διάφορα σχολεία. Κάνουμε τον πάνω το ΡΕΠΑ, την ανακύκλωση. Μάλιστα, βγάλαμε και το σχετικό παραμύθι το οποίο διαβάζουμε στα σχολεία. Προσπαθούμε δηλαδή, να βάλουμε τα παιδιά, να τα κοινωνικοποιήσουμε, να τα βάλουμε δηλαδή, σε τομείς που ασχολούμαστε με το Δήμο, να μάθουμε για αυτή τι ακριβώς κάνουμε και πρέπει να συμπεριφέρονται ως νέοι πολίτες. Έχουμε το πρόβλημα, όπως είπαμε, με τα σχολικά κτίρια. Δεν λύνεται εύκολα. Χρειάζονται πολλά χρήματα. Έχουμε πολλά κτίρια 60-70 ετών. Κάνουμε προσπάθεια. Όχι πάντα με επιτυχία. Παραλαμβάνω, έχουμε προβλήματα, τα γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά και στο κομμάτι αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε και η κυρία Ριζάκη τα τρία χρόνια και πιστεύω ότι ο κύριος Ράπης θα συνεχίσει το ίδιο καλά μαζί με τα συνεργεία να μπορέσουμε, παραλαμβάνω, να φέρουμε τα σχολεία στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Όπως έχω ξαναπεί, αυτό που περιμένω από το προσωπικό του Δήμου είναι να προσπαθούν. Η διάθεση και η προσπάθεια μετράει. Καμιά φορά το αποτέλεσμα δεν θα είναι πάντα καλό. Άλλες φορές θα είναι καλό, άλλες θα είναι μέτριο, άλλες θα είναι κακό. Έτσι και εμείς νομίζω και εγώ ίδιος και οι συνεργάτες μου έτσι δουλεύουμε συστηματικά, δουλεύουμε σκληρά. Πολλές φορές το αποτέλεσμα δεν μας δικαιώσει. Δεν θα μας δικαιώσει πάντα το αποτέλεσμα. Στο κομμάτι αυτό πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια, να εκμεύσουμε περισσότερους πόρους, ώστε πράγματι και αυτά τα 10-12 σχολεία τα οποία νιώθουμε ότι δεν αντανακλούν, δεν είναι αυτά που θα θέλαμε εμείς οι ίδιοι για τα παιδιά του Πειραιά, για τα παιδιά μας, να τα βελτιώσουμε και ή δυνατόν να πιέσουμε και περαιτέρω την κυβέρνηση, το οποίο το κάνουμε, ώστε να γίνει κάποια νέα σχολεία για τον Πειραιά. Είμαστε περήφανοι. Το τελευταίο σχολείο ήταν η Ράλιος, το οποίο εγκαινιάσαμε το 2014, αν θυμάμαι καλά. Έκτοτε δεν έχει γίνει κάποιο άλλο σχολείο στον Πειραιά, δεν έχει ξεκινήσει καν κάποιο νέο σχολείο. Είμαστε όμως αισιόδοξοι εδώ με την Αντιδήμαρχο. Παραλαμβάνω, έχουμε ασκήσει τη σχετική πίεση και νομίζω στον Ούπο θα ξεκινήσουν οι μελέτες και οι κατασκευές κάποιων σχολείων. Δεν έχουμε εγκαινιάσει νέο σχολείο, λέω. Στο είπα, Αντιδήμαρχε. Σίγουρα έχουμε δρομολογήσει, θα τα πει και η Αντιδήμαρχος ενδεχομένως εδώ στις δικές της ευχές. Δεν θέλω να πω παραπάνω, δεν είναι μέρα απολογισμού, είναι μέρα ευχών η κοπή της πίτας. Θέλω όμως, δεν μπορώ να πω δύο λόγια για τους πρόεδρους των επιτροπών και τα μέλη των επιτροπών, ότι καλύπτουν και το ξέρετε οι διευθυντές νομίζω και δεν το ξέρουν και οι γονείς, καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αδυναμίες του συστήματος, αδυναμίες του Δήμου. Πράγμα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε εμείς από τη Δημοτική Αρχή, από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω, αν θέλετε, κανονισμών και διαδικασιών. Ηλίθιων κατά την άποψή μου διαδικασιών, αλλά δυστυχώς έτσι είναι ο νόμος και πρέπει να τηρούμε την νομοθεσία. Προσπαθούμε να τριπλάρουμε, να το πω ποδοσφαιρικά, και να κάνουμε τη δουλειά μας μέσα στις σχολικές επιτροπές. Νομίζω έχετε περιβεί και τις δυνατότητές σας. Κινήστε και εσείς σε γκρι περιοχές πολλές φορές, βάζοντας σε κίνδυνο, αν θέλετε, και τις δικές σας υπογραφές και των υπόλοιπων μελών που ψηφίζουν. Παρ' όλα αυτά, σε συνεννόηση και μαζί μου και με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο το κάνουμε, γιατί πρέπει να βρίσκουμε λύσεις. Έστω και κινούμενοι σε γκρι περιοχές. Πρέπει να βρίσκουμε τις λύσεις ώστε να βελτιώνουμε αυτές τις καταστάσεις. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Δέσποινα, να χρήσω πραγματικά. Είμαι υπόχρεος για τη δουλειά που κάνετε και τα μέλη των επιτροπών. Είμαι υπόχρεος και για τον Μάκη τον Αγγελετάκη, γιατί τον θεωρώ μόνο σύμβουλό μου. Τον θεωρώ και φίλο μου. Είμαστε ένα το χρόνο πριν ο σύμβουλός μου στα κομμάτια της παιδείας και θεωρώ ότι και ο Μάκης και στην πρώτη φοιτεία, αλλά και τώρα βοηθάει και την διεύθυνση παιδείας όπου μπορεί και τις σχολικές επιτροπές. Και είναι, αν θέλετε, η δική μου φωνή πολλές φορές στο κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης. Χρόνια πολλά θέλω να ευχηθώ. Καλή χρονιά σε όλους. Να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε. Ή δυνατόν να την κάνουμε ακόμα καλύτερα όλοι μας. Με πρώτο βάζω τον εαυτό μου. Ξέρετε, μου λέει, θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Με τρεις εκλογικές αναμετρήσεις.
με ακρίβεια, με ένα πόλεμο που μένεται και μας επηρεάζει. Δεν θέλω να πω τώρα στα προβλήματα πώς θα πληρώσουμε φέτος για την ενέργεια, για τη θέρμανση των σχολείων, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ΔΕΗ και όλα αυτά τα πράγματα. Τα ξέρετε οι διευθύνσεις καλύτερα από εμάς, πόσο έχουν εκτοξευτεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και από εμάς η διάθεση, αλλά υπάρχει και μια δέσμευση από την κυβέρνηση ότι ορισμένα από αυτά τα κόστη θα καλυφθούν και από το Δήμο, αλλά και κάποια και από την κεντρική διοίκηση. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Οι βουλευτές μας δεν είναι εδώ να τους ευχαριστήσω που ήταν υπεράσιμοι από εδώ. Ξέρω ότι έχουν και αυτοί μια κρίσιμη συνεδρία στη Βουλή, αλλά έπρεπε να είναι εκεί. Είναι ευχαριστήσω όλους τους αντιδημάρχους που είναι εδώ και τους αντιταλμένους, προέδρους κοινοτήτων. Είναι ευχάριστο, επαναλαμβάνω, όταν συζητάμε για τα σχολεία της πόλης, να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότεροι. Θέλω να ευχαριστήσω και τους πρόεδρους των σχολικών επιτροπών και όλα τα μέλη. Έχουμε εδώ πέρα και έναν εθελοντή για πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο και μέλος της σχολικής επιτροπής. Πολύ έμπειρο στα θέματα της παιδείας, ο κύριος Ντίζος. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Αρβανίτου και τον κύριο Μακρύ ως πρόεδρους και όλα τα μέλη των σχολικών επιτροπών για την αγαστή συνεργασία που είχαμε αυτά τα τρία χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ζητήματα. Και είναι αρκετά τα ζητήματα, γιατί γνωρίζουμε ότι έχουμε βαθιά ηθική υποχρέωση απέναντι σε όλους τους μαθητές των σχολείων της πόλης, τα παιδιά των συμπολιτών μας που είναι και δικά μας παιδιά. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους διευθυντές που σήμερα παρίστανται εδώ, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό το οποίο έλεγε ο Καζαντζάκης, μια γέφυρα πάνω από την οποία θα περάσουν τα παιδιά, έτσι ώστε όταν μετά εμείς φύγουμε, χαθεί αυτή η γέφυρα, να μπορούν αυτά να φτιάξουν τις δικές τους γέφυρες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους διευθυντές των σχολείων μας και τους συλλόγους γονέων και κηδεμών, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε τίποτα από όσα έγιναν να γίνει πραγματικότητα. Είναι ένα κάλεσμα για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων μας, για την άψογη συνεργασία μας και την από κοινού αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που υπάρχουν στα σχολεία μας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία αυτών. Μετά από 2,5 χρόνια της πανδημίας βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να τιμήσουμε τους διευθυντές μας των σχολείων και οι δύο βαθμίδες και τις προσταμένες των υπηαγωγείων μας, καθώς και τους συναδέλφους που έχουν συντακτοδοτηθεί μέσα αυτά τα χρόνια, να ανταλλάξουμε ευχές για ένα καινούριο 2023, με την ελπίδα ότι αυτή η χρονιά θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες για όλο τον κόσμο, για τα παιδιά, για τα σχολεία μας, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο στήριγμα των σχολικών επιτροπών που δεν είναι κάποιος άλλος εκτός από τον Δήμαρχό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, και τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους και τη Διεύθυνση Παιδείας και την Οικονομική Διεύθυνση, για όλα που κάνουν για τα σχολεία μας.